Αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εξής. Μετά τις 12, αυτή είναι η βιομηχανική, αν δεν τη φυλάξουν αυτοί που τη γνωρίζουν, βόμβα. Αφύλακτες εγκαταστάσεις με επικίνδυνα υλικά βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές μας. Αύριο πηγαίνουμε στον κύριο Πρωθυπουργό κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αύριο, πρώτη ημέρα σχολείων μετά τις διακοπές του Πάσχα, τα παιδιά μας αναγκάζονται να μπουν σε αυτόν εδώ το χώρο με αφύλακτες τις εγκαταστάσεις που τα βάζει σε κίνδυνο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα το βαστίξουμε. Σήμερα θα βγούμε έξω από τα σειρματοπλέγματα, θα κρεμάσουμε στη πύλη στις 12 η ώρα χαρτιά και το τηλέφωνο του ειδικού διαχειριστή. Κλείνει το ιατρείο στις 12. Μένουμε ανυπεράσπιστοι από όλες τις πλευρές. Πρέπει να κουβεντιάσουμε το εξής όμως και να ενημερωθείτε. Ο αγώνας που κάναμε, ειδικά οι τελευταίες κινητοποιήσεις, ήταν μεγάλες. Ήταν μεγάλες και δεν ήταν δεδομένος ότι θα πετύχουν.